Υπάρχει μια σαλαμάνδρα που αν τη σκοπεί κάποιο μέλος, δεν τη μέλει. Το αναγεννά και είναι πλήρως λειτουργικό. Πρόκειται για τις μεξικάνικες σαλαμάνδρες αξολότλ, αμφίβια ζωάκια μικρότερα των 20 εκατοστών. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature περιγράφει κάτι που πλησιάζει την επιστημονική μαγεία. Οι ερευνητές αποκωδικοποίησαν το μηχανισμό που επιτρέπει αυτή την αναγέννηση των μελών και την εφάρμοσαν σε ποντίκια. Τον εφάρμοσαν τον μηχανισμό στο εργαστήριο. Διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια ζούσαν 25% περισσότερο χρόνο. Μια εντυπωσιακή αύξηση που δίνει ελπίδες για την επιβράδυνση σε δεύτερο χρόνο της γύρανσης και στους ανθρώπους. Η τεχνική καταστέλει, κοιμίζει κατά κάποιο τρόπο, μια πρωτεΐνη που προκαλεί στον οργανισμό φλεγμονές. Οι φλεγμονές είναι μια από τις διαδικασίες της γύρανσης. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ο Γιώργος Βασιλόπουλος, καθηγητής παθολογίας, αιματολογίας, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής. Καλησπέρα σας. Διαβάσαμε αυτό το θέμα στο Nature και πραγματικά μας έκανε εντύπωση. Καταστέλλοντας την επίδραση μιας πρωτεΐνης στον οργανισμό, επιβραδύνει τη γύρανση του οργανισμού στα ποντίκια. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και κάποιες πρώτες δοκιμές για κάποιες ασθένειες και σε ανθρώπους. Για βοηθήστε μας λίγο εμάς τους αδαείς να καταλάβουμε πού βρίσκεται η υπερβολή και πού η μεγάλη ή η μικρότερη ελπίδα. Ναι. Καταρχάς και εγώ εκπλήσωμαι που διαβάζετε το Nature. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για αυτή τη δραστηριότητα. Το δεύτερο είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε extrapolations, να πηδάμε γρήγορα δηλαδή από το ποντίκι στον άνθρωπο. Οτιδήποτε διαβάζετε για τα ποντίκια, να τα βλέπετε με μια δεύτερη ματιά. Είπα σε δεύτερο χρόνο γιατί. Σε δεύτερο χρόνο. Γιατί τα ποντίκια έχουν πολύ, ειδικά αυτά που έχουν στο εργαστήριο, είναι πολύ διαφορετικό το νοσολογικό του σύστημα από αυτό που είναι στον άνθρωπο. Mm-hmm. Το τρίτο, όπως σωστά το ξεκινήσατε, είναι ότι η διαδικασία της γύρανσης πρακτικά είναι μια διαδικασία, όπως λέμε, άσυπτης φλεγμονής. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια αυξημένη δραστηριότητα φλεγμονής όσο περνάνε τα χρόνια και συνήθως εκδηλώνεται από την ηλικία των 65 και μετά, mm-hmm. όπου τουλάχιστον στο αιμοποιητικό σύστημα έχουμε κάποιους δείκτες που τη μετράμε. Μάλιστα. Η πρωτεΐνη λοιπόν για την οποία γίνεται ο λόγος, ο παραπάνω που δημοσιεύτηκε στο Nature, νομίζω το χτεσινό της, πρέπει να είναι αυτή τη εβδομάδα, της Τετάρτης, ναι, είναι ότι υπάρχει αυτή η περίφημη Ντερλευκίνη 11, που αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας, βέβαια δεν είναι η μόνη, είναι αρκετές που αυξάνονται, η οποία, μάλλον ένα αντίσωμα κατά της Ντερλευκίνης 11, χρησιμοποιείται σε μια άσχημη νόσο του πνεύμονα που λέγεται ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση. Mm-hmm. Και αυτό που βρέθηκε στα ποντίκια είναι ότι όταν αλλάξουν τα επίπεδα της Ντερλευκίνης 11 στον οργανισμό με κάποιο αντίσωμα, τότε τα μεν αρσενικά κερδίζουν ένα 22%, τα δε θηλυκά πάλι κερδισμένα κερδίζουν ένα 25%. Μάλιστα. Δεν είναι στατιστικά σημαντικές διαφορές, αλλά πραγματικά ένα 22% παραπάνω. Αυτό είναι παραπάνω το 20, χρόνος. Οι διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Το να έχεις 25% αρσενικών και θηλυκών ποντικιών, το να έχεις 25% όμως επιμήκυνση ζωής είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι σημαντικό. Δηλαδή στα ποντίκια τα οποία ζουν maximum 2 χρόνια, δηλαδή πόσο είναι αυτό, 24 μήνες, είναι σαν να κερδίζουν συν 3 μήνες ζωής. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να κάνετε τους υπολογισμούς τι μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Πολύ εντυπωσιακή εξέλιξη και αναρωτιέμαι τα στάδια του extrapolate, της εφαρμογής αυτής της τεχνικής στον άνθρωπο. Πόσο χρόνο παίρνουν? Φοβάμαι ότι αν αυτό όχι ακουστεί, δηλαδή αν αυτό παγιωθεί λίγο σαν γνώση παραπάνω, θα καταντήσει με την καλή έννοια κάτι σαν το Ozempic, δηλαδή θα βρούμε άπειρες εφαρμογές. Ο λόγος που το λέω είναι ότι οι ερευνητές κοιτάξανε μία σωρία από πράγματα, δηλαδή την κατάσταση ας πούμε των χρωμοσωμάτων, την κατάσταση του ύπατος, το ποσό του μυϊκού ιστού, την κατάσταση των όρχεων, δηλαδή κοιτάξανε τη λεύκανση του τριχωτού στο δέρμα, κοιτάξανε ένα σωρό πράγματα τα οποία είναι ας πούμε τα σημάδια μιας γύρανσης. Και φαίνεται ότι η μείωση της Ντερλευκίνης 11 επηρέασε όλες αυτές τις παραμέτρους. Γι' αυτό και το paper βγήκε στο Nature. Βελτίωσε τη γενικότερη υγεία δηλαδή του οργανισμού. Ακριβώς, τη γενικότερη ευεξία. Σκεφτείτε ας πούμε το θέμα της μυϊκής μάζας, η οποία χάνεται σιγά σιγά. Mm-hmm. Τη λεύκανση των τριχών, από την οποία και εγώ και εσύ έχουμε ουσιαστικά παραδείγματα.
Είναι ένα σωρό πράγματα τα οποία ελέγξανε, τα οποία προφανώς δείχνουνε μία, ας πούμε, μία ολιστική προσέγγιση στη γύρανση και μόνο, όχι μόνο ένα μικρό κομπόνεν. Γι' αυτό πιστεύω και το Nature. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική ίσως. Και γι' αυτό και είναι και πολλά υποσχόμενη. Πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Βασιλόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρώτη έτσι ξενάγηση σε αυτή την εξέλιξη. Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα περισσότερα και καλύτερα. Ελπίζω, ναι, για όλους. Γιατί εντάξει, είναι σημαντικό θέμα. Δεν είναι... Και δεν έχουμε και πολύ καιρό μπροστά μας. Πρέπει να το... Δεν έχω, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν δεν έχουμε αυτό το φάρμακο, ίσως μια μικρή ασπιρίνη μπορεί να κάνει αυτή τη διαφορά. Αν το ξέρετε κι αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.